των του ιερού ναού τούτου και των δούλων του Θεού πάντων των μελών του κυνηγητικού συλλόγου αλμυρού μετά των οικογένειών αυτών υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλη και περιοχήν ταύτην και πάσα μονήν πόλη και χώραν από οργής λιμουλιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας υδρομής αλοφύρων εμφυλίου πολέμου ευνηδίων θανάτου υπέρ του ειρηνευμενή και ενδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς οικημένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριος άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων των ίνων και το έλαιον, και πληθέων αυτά εις την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των πενήτων αδελφών ημών και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας την γη παντού δαπούς, εκφυήν καρπούς απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις παιδας και Δανιήλ του εν Βαβυλώνια βροδιέ των λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα τάθασιν της διαφόρης καρπής, ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας αγίασον, ότι εις δόξασιν και εις τιμήν και μνήμην, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ του Ενδομβού ταύτα προϋπέδησαν πρωτοσών δούλων και εις μνημόσυνον το ευσεβή την πίστη τελειοθέντων. Πράσκουδε αγαθέ αιτήστε ευτρεπίσεσι ταύτα και τη στη μνήμη επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ του Ενδομβού και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,
ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι επόχευσαν και πείνασαν παντός αγαθούς οι ευτόχευσαν και πείμασαν οι δεπιχούντες των Κύριων που πελατωθήσονται παντός αγαθούς οι ευτόχευσαν και πείμασαν οι δεξιτούντες των Κύριων και λατωθήσονται παντός αγαθούς. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου τέλειος αυτού ελθέφη μας, δι' αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, της Αγίας Ενδόξουος Ιωπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκή Συλλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ του Ενδοβού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μία διαφορετική χρονιά φέτος, διότι η μνήμη του Αγίου μας συνέπεσε με τη δεύτερη ημέρα της εορτής του Πάσχα. Έτσι, με συνεννόηση με τον Κυνηγητικό Σύλλογο, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την εορτή σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Έτσι, γι' αυτό το λόγο φέτος δεν πανηγυρίσαμε την κυριώνυμο ημέρα, αλλά ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε τον Άγιο, γιατί δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε. Αλλά αυτό το εκκλησάκι, κατά την παράδοση, πορεύεται μαζί με τον Σύλλογο τον Κυνηγητικό του Αλμυρού. Έτσι πάντα είναι αρρωγός, βοηθάει πάρα πολύ για να υπάρχει και να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και σίγουρα το νέο συμβούλιο, το λίγο αλλαγμένο, ελπίζουμε στην καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Άλλη μία απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου, ο καθ' αυτού προστάτης του Συλλόγου είναι ο Άγιος Ευστάθιος. Έτσι πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, στη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου θα είναι η δεύτερη πανήγυρη. Δηλαδή θα γιορτάζουμε τον Άγιο Σεραφείμ στη μνήμη του και τον προστάτη του Συλλόγου πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβριο στις 20 που είναι η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, θα αρχίσουμε από τις 8 και περίπου στις 10 θα τελειώσουμε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη ο Κύριος. Η Αγία Τριάς διακρινά τη φάνταση μας. Χριστός ανέστη, χρόνια πολλά.